Νομίζω ότι είναι αυτοί οι τρεις παράγοντες πολύ, πολύ ενδιαφέροντες. Αλλά αυτό που λέει και ο Βασίλης, πραγματικά και αυτό που θα γίνει το 2011, αυτό που είχαμε κάνει εμείς μια πρόβλεψη από το 2009, ότι θα πάει στο 1 εκατομμύριο. Εσείς είχατε πει στο 20% περίπου. Μπράβο. Εγώ νομίζω τώρα όμως πρέπει να την αναθεωρήσουμε αυτή την πρόβλεψη προς τα πάνω. Εγώ νομίζω με βάση αυτά τα στοιχεία, εάν καθίσουμε έτσι και το μελετήσουμε πιο συστηματικά στο Ινστιτούτο, έχω την εκτίμηση ότι μπορούμε να φτάσουμε στο 1,150. 1,150. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, 22%. Ναι, ναι, ναι. 22%. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να, πρέπει να την. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτή είναι, αυτό είναι αυτό. Διότι η ύφεση θα συνεχιστεί και δεν ξέρω, αρχίζω πλέον. Για φορά στο 1% πάλι αυτό, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι αυτά τα στοιχεία. Έτσι. Όχι, όχι. Αυτά τα στοιχεία για να είναι 1%, αυτά τα στοιχεία από 13,5 στο τέλος του 11 πρέπει να πάνε 17. Εάν πάνε αυτά τα στοιχεία 17, τότε θα συμβεί αυτό που λέμε εμείς. Ναι. Ότι είναι άλλο αυτό που μετράτε. Ναι, ναι, εμείς μετράμε. Αυτό που μετράει, εμείς θα σας πω τι μετράμε. Έτσι. Εμείς μετράμε μία ερώτηση που έχει αυτό το ερωτηματολόγιο. Εμείς στηριζόμαστε σε αυτή την έρευνα πάντα. Ναι. Μία ερώτηση που λέει ότι αν την προηγούμενη εβδομάδα εργαστήκατε μία ώρα και το απαντήσατε ναι, είσαι απασχολούμενος, εμείς θεωρούμε ότι είναι άνεργος αυτός ο οποίος εργάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα μία ώρα. Το δεύτερο που υπολογίζουμε είναι η λανθάνουσα ανεργία, δηλαδή η μακροχρόνια ανεργία που είναι πάνω από 2 χρόνια. Και αν είσαι μέσα στο δείγμα του λες του συνεντευτή ότι δεν με ενδιαφέρει, μην με υπολογίζει, είμαι απογοητευμένος, σε βάζει στο μη ενεργό οικονομικό πληθυσμό, εμείς τον βάζουμε στον άνεργο. Και βέβαια και τα στάζ. Όλοι αυτοί κάνουν ένα 6%.